Λοιπόν, παιδί μου, καλησπέρα. Πρεμιέρα σήμερα στην Θεσσαλονίκη, πύλη Αξιούν, Μετάκη, Ζαχαράτο και 48 ώρες. Έτσι. Βλέπουμε πως ο κόσμος ανταποκρίθηκε. Κάθε φορά που έρχεστε στη Θεσσαλονίκη γίνεται χαμός. Ποιες είναι οι πρώτες εντυπώσεις σου? Οι εντυπώσεις μου είναι καταπληκτικές κάθε φορά που έρχομαι στην πόλη μου. Η Θεσσαλονίκη είναι πόλη μου, την αγαπάω πάρα πολύ. Έχω έρθει με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους και έχω παρουσιάσει όμορφα πράγματα που μου έχουν δημιουργήσει μια σχέση με τον κόσμο πάρα πολύ ζεστή. Η φετινή σεζόν είναι αρκετά διαφορετική, γιατί πιστεύω ότι αυτό που παρουσιάζουμε είναι μια πρόταση διαφορετική. Τι είναι αυτό το διαφορετικό που θα δούμε? Πρώτα απ' όλα η συνεργασία μου με τον Τάκη Ζαχαράτο, γιατί για μένα είναι ο μοναδικός στάρ σε αυτό που κάνει. Είναι ανεπανάληπτο ταλέντο. Πάντα ήθελα να κάνω συνεργασία μαζί του και φέτος το κάνουμε, γιατί είναι ένα περίεργο πάντρεμα όπως το κάνανε παλιά οι λαϊκοί τραγουδιστές με το musical, το θέατρο λίγο, τη σάτιρα που είναι ένα είδος που αγαπώ πάρα πολύ και που με διασκεδάζει πάρα πολύ, ακόμα και όταν γίνεται για μένα. Είναι κάτι που μου αρέσει πολύ. Αυτή λοιπόν η σύμπραξη με κάνει πάρα πάρα πολύ χαρούμενη φέτος που είχα ανάγκη να κάνω κάτι διαφορετικό. Και επίσης μεγάλη μου χαρά είναι ότι έχουμε αυτό το καταπληκτικό συγκρότημα της 48 ώρες παρέα μας, που αυτά τα παιδιά πιστεύω ότι είναι ό,τι καλύτερο έχω δει και έχω ακούσει σε συγκρότημα. Μας κάνανε. Έρχεσαι από μια συνεργασία με τον Γιάννη Πλούταρχο που πραγματικά ταρακούνησε την Αθήνα. Μάλιστα, ηχογράφησες και το πρώτο σου CD live σε δίσκο. Πότε θα κυκλοφορήσει και τι θα ακούσουμε ακριβώς? Αυτό σε λίγες μέρες. Είχα μια πάρα πολύ ωραία συνεργασία με τον καλύτερο μου φίλο σε αυτό το χώρο που είναι ο Γιάννης Πλούταρχος. Και βέβαια θα επαναληφθεί κάποια στιγμή και ελπίζουμε πάρα πολλές φορές, γιατί είμαστε και οι δύο μικροί. Έτσι ακριβώς. Οπότε θα κάνουμε πάρα πολλά πράγματα καλλιτεχνικά στο μέλλον. Πάντως, καταφέρνεις μέσα στον καιρό να μένεις αναλύωτη πάντα σε επάρξεις και κάθε σου εμφάνιση αποτελεί είδηση. Ποιο είναι το μυστικό, πώς το κάνεις αυτό? Κανένα μυστικό. Κανένα μυστικό. Είναι εμπειρίες, είναι στιγμές που ζω τόσα χρόνια και έχω αποκτήσει αυτή τη σχέση με τον κόσμο τραγουδώντας τους και εκείνοι αγκαλιάζοντάς με, κοντάς με. Όλα αυτά θα κυκλοφορήσουν, μια μεγαλύτερη ιδέα, ας πούμε, από όλα αυτά που έχω ζήσει, θα κυκλοφορήσουν στο live CD σε λίγες μέρες, όπου θα περιέχονται και τέσσερα καινούργια τραγούδια. Μάλιστα. Τέσσερα ή πέντε καινούργια τραγούδια. Η είδηση των ημερών, να το πούμε έτσι, έγινε ντόρος αρκετός με τον Νότι τη Σφακιανάκη και με την Δέσποινα Βανδύ. Έχεις συνεργαστεί με τον Νότι, με τη Δέσποινα Βανδύ γνωρίζεστε. Ποια είναι η θέση σου, πώς κρίνεις την στάση της Δέσποινας Βανδύ να μην συνεργαστεί τελικά με τον Νότι Σφακιανάκη, αλλά και πόσα είπε ο Νότι Σφακιανάκης για την Χρυσή Αυγή? Να σου πω, επειδή ξαναρωτήθηκα σε προηγούμενη εκπομπή και το αντιμετώπισα πάρα πολύ στο χιούμορ. Ναι, έχω δουλέψει με τον Νότι Σφακιανάκη και ναι, δεν θα ήθελα να βρεθώ στη θέση της Δέσποινας Βανδύ, όχι όσον αφορά τους λόγους που έφυγε, όσον αφορά το ότι αναγκάστηκε να φύγει εκείνη, γιατί το ήθελε λίγες μέρες πριν την πρεμιέρα. Αυτό δεν είναι ωραίο να συμβαίνει σε κανέναν άνθρωπο, να έχει κανονίσει δηλαδή να κάνει κάτι και κάτι να συμβαίνει που τον κάνει να αποχωρεί. Απ' την άλλη πάλι, ακριβώς επειδή γνωρίζω και τους δύο σε προσωπικό επίπεδο, θεωρώ ότι δεν είναι πάρα πολύ σωστό να πω την άποψή μου για το ποιος έχει δίκιο, ποιος άδικο, ποιος είπε τι είπε, πόσος δώρος έγινε. Επειδή τους γνωρίζω για τους δύο, αν ποτέ με ρωτούσαν σε προσωπικό επίπεδο, θα απαντούσα σίγουρα σε εκείνους. Το θεωρώ λίγο ανήθικο να απαντήσω δημοσίως γι' αυτό. Θεωρείς λίγο ότι τραβήχθηκε το θέμα παραπάνω όσο έπρεπε? Θεωρώ ότι πάντα τραβιούνται τα θέματα παραπάνω όταν συμβαίνουν δημόσια. Δηλαδή, οποιοδήποτε τσακωμοί, οποιασδήποτε παρεξηγήσεις και οποιασδήποτε δηλώσεις γίνονται πάρα πολύ μεγαλύτερα όλα όταν συμβαίνουν κάτω από τα φώτα και στις κάμερες και όλα αυτά. Μάλιστα, και μια ευχή για τα Χριστούγεννα θα μας δώσεις? Θέλω να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο και σε εσάς υγεία. Πάνω απ' όλα υγεία, δύναμη και αισιοδοξία. Πιστεύω ότι η αισιοδοξία και το γέλιο είναι το μόνο όπλο για να αντιμετωπίσουμε αυτά που μας συμβαίνουν. Που δεν είναι λίγα, δεν είναι εύκολα, όμως πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε για να βρούμε άλλη επιλογή. Ευχαριστούμε πολύ, καλή αρχή. Να είστε καλά, ευχαριστώ που ήρθατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.